Στα πρώτα της βήματα, βρέθηκε στο πλάι της Χαρούλας Αλεξίου, ερμηνεύοντας μαζί το τραγούδι «Αχ και να σήχα εδώ». Κάνει συναυλίες και εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός, σαγηνεύοντας τα πλήθη με τη βελούδινη φωνή της. Συνηθίζει να λέει πως τραγουδάει γιατί η ψυχή της δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κυρίες και κύριοι, η Ζωή Παπαδοπούλου. Μα τι χαμόγελο, τι μάτια ωραία είναι αυτά. Σε καλησπερίζω και σε καλωσορίζω στο Thrive, Ζωή μου. Καλώς. Και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Καλώς σε βρίσκω, Ζέτα μου. Εγώ τι να πω για εσένα. Κι εγώ, με τα χαμόγελα και τα μάτια. Κοίτα, όταν έχεις απέναντί σου ένα τέτοιον άνθρωπο, καθρεφτίζεται και έρχεται και σε σένα. Το πιστεύω. Αυτό είναι το νόημα των σχέσεων και των σχέσεων που είτε δημιουργούνται τώρα είτε υπάρχουν από πριν. Ναι. Σε βρίσκουμε σε πολύ ωραία φάση, έτσι. Είναι πολύ ωραία φάση. Βρίσκω παντρεμένη, να σου πούμε να ζήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε ευτυχισμένοι, να περάσετε μια ζωή υπέροχη. Τι πιστεύεις ότι κάνει η μουσική στους ανθρώπους? Η μουσική είναι θεραπεία. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό. Το βλέπω και από μένα και από τον εαυτό μου. Εγώ νιώθω ότι πάρα πολλές φορές, σε πολύ δύσκολες στιγμές, έχω θεραπευτεί από τη μουσική. Από το άκουσμα ενός τραγουδιού, μέχρι τη μελέτη ενός τραγουδιού, μέχρι την προετοιμασία για κάποια συναυλία. Όλο αυτό, όλη αυτή η συνθήκη, αλλά νομίζω και για έναν άνθρωπο απλό ακροατή, το τραγούδι μπορεί να τον βοηθήσει να γιάνει σε πολλά επίπεδα. Κάνεις καθημερινά προπόνηση της φωνής σου? Δηλαδή... Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Είμαστε σαν αθλητές. Ναι. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ναι. Και ειδικά όταν βρίσκεσαι μέσα στο χώρο τραγουδί πολλά χρόνια, προφανώς και έρχεται και μία φθορά, αλλά βεβαίως είναι και στο χέρι σου να συντηρήσεις τη φωνή σου και γενικότερα έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής που οφείλεις να βρεις τρόπο να έχεις. Και πάμε στην ποιότητα ζωής λοιπόν που οφείλεις να έχεις τρόπο. Να βρεις τρόπο να έχεις. Ναι. Ποια είναι η δικιά σου, τι κάνεις στη ζωή σου που θεωρείς ότι πλέον έχει μία ποιότητα? Μεγαλώνοντας, έχω αλλάξει πάρα πολύ, θα έλεγα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Πάντοτε έβλεπα τη ζωή μου έτσι με ένα χιούμορ, δεν ήθελα να τη βλέπω πολύ σοβαρά, να την παίρνω πολύ σοβαρά, αν και είχα μια κλίση να τη δω. Ναι, ναι. Γιατί ήμουν πάντα υπεραναλυτική, ένας άνθρωπος με ενοχές, με άγχη, με 100.000 πράγματα, τέλος πάντων. Είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε ανήσυχες ψυχές, ανήσυχες φύσεις. Και με ευαισθησίες. Βέβαια. Και ανησυχίες, αυτό δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Μα γι' αυτό και πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ναι. Εγώ νιώθω λοιπόν μεγαλώνοντας ότι έχω λίγο ισορροπήσει. Η μουσική δηλαδή μπορεί να με απογειώνει, αλλά ο τρόπος ζωής μου να με γειώνει και αυτό ήταν πάντοτε ο δικός μου στόχος. Αυτό ήθελα πάντα. Ναι. Δηλαδή να περιβάλλομαι από ανθρώπους που είναι υγιείς ψυχικά. Ναι. Που να έχουν μια θετική στάση ζωής. Mm-hmm. Αυτό θέλει μια προσπάθεια. Θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και θέλει και μια προσπάθεια από μέρους μας καθημερινή. Θέλει και πειθαρχία. Το να βλέπεις τη ζωή, ας πούμε, με ένα πιο θετικό τρόπο. Εννοείται ότι συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα στην καθημερινότητα όλων μας. Αλλά όταν έχεις την υγεία σου, είναι σημαντικό να. Τι σε έχει βοηθήσει πολύ πάνω σε αυτό? Είναι η δική σου συστηματική ενασχόληση με κάτι που έχεις επισημάνει ότι αυτό δεν μου είναι και πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, δεν το χρειάζομαι, καλύτερα να φύγει από πάνω μου? Είναι κάποια βοήθεια που έχεις ζητήσει πιθανότατα από ειδικό? Είναι κάτι το οποίο σου έχει συμβεί και σου έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία?
Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Συνέβησαν κάποια πράγματα στη ζωή μου, τα οποία πραγματικά με ταρακούνησαν. Για πες μου. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, η καλύτερη μου φίλη, ξαφνικά έφυγε από τη ζωή. Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή. Έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο. Ναι. Μέσα σε κάποιους μήνες έφυγε, πήγε κάπου αλλού. Αυτό πραγματικά ήταν σαν να είναι η προ-Μαρίας εποχή και η μετά. Για μένα πραγματικά ήταν κάτι συνταρακτικό και ακόμη το αντιμετωπίζω. Αυτό με έκανε να γίνω φοβική. Να γίνω φοβική με κάθε μορφή αρρώστιας στο οικογενειακό μου περιβάλλον, ναι, αλλά και σε μένα και στους φίλους μου, από εκεί και πέρα δηλαδή. Άρα επέδρασε με έναν τρόπο που σε βασάνισε, σε βασανίζει. Με βασάνισε, αλλά πια, ναι, μπήκα σε μια διαδικασία λίγο να μαλακώσω όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει μέσα μου. Γιατί ξέρω ότι και η ίδια δεν θα ήθελε να βασανίζομαι, ναι, μέσα στα χρόνια. Γιατί ήταν ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, πολύ δραστήρια, πολύ ακριβώς αυτό, θετικό πλάσμα. Έτσι λοιπόν κι εγώ είπα, αυτό θα κάνω. Θα ακολουθήσω αυτή τη ροή της θετικής στάσης. Έχεις και πιο φοβίες πιο έντονες, όπως μικροβιοφοβία, ας πούμε. Όχι, αυτά δεν τα έχω σε τέτοιο αναπτυγμένο βαθμό. Ωραία. Αλλά έχω μία αρρωστοφοβία. Έχω, ναι, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με ένα κοινό κρυολόγημα και εγώ να νιώθω ότι είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό όντως εντάθηκε από την απώλεια και μετά, αλλά σίγουρα ήταν η αφορμή. Ήταν η αφορμή, ναι. Σίγουρα υπήρχαν αιτίες και σίγουρα πάντα κουβαλάμε πράγματα από τα μικρά τα μας, πράγματα τα οποία δεν εντοπίσαμε προφανώς στην παιδική μας ηλικία ή και προχωρώντας τη ζωή μας, τα οποία τα κουβαλάμε και είναι βάρος στους ώμους μας. Και πιστεύω ότι μεγαλώνοντας αυτή η σοφία που κάπως έρχεται με έναν τρόπο, mm-hmm, είναι αυτό, δηλαδή αυτά τα βάρη αρχίζει να το πετά σιγά σιγά, ναι, για εσένα και για τους γύρω. Για τους γύρω σου. Πιστεύεις ότι όλα τα πράγματα στη ζωή συμβαίνουν για κάποιο λόγο και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο? Το πιστεύω. Πιστεύω, ναι, απόλυτα σε αυτό. Ναι. Πιστεύω απόλυτα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις στη ζωή. Mm-hmm. Ότι όλα είναι. Για να μας δείξουν κάτι. Ακριβώς. Όλα. Μα όλα. Ακόμη και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, σίγουρα κάπου οδηγεί. Πάντως, εγώ ξέρω περιπτώσεις και έχει συμβεί και σε μένα σε έναν βαθμό που μετά από αυτό το σκαμπανέβασμα. Και τη διαχείριση της απώλειας, γιατί πρέπει να διαχειριστείς αυτή την απώλεια μέσα σου και να απενθύσεις κλπ. Γίνεται η ζωή πιο ξάστερη, πιο απλή, πιο παιδιά. Ακριβώς. Είστε εδώ και είναι υπέροχα. Ακριβώς. Που είμαστε καλά. Αυτό το έχεις νιώσει. Πιστεύω ότι αρχίζεις και το νιώθεις. Σίγουρα το έχεις νιώσει για να κάνεις και το επόμενο βήμα στη ζωή σου, να παντρευτείς, να βρεις τον άνθρωπό σου, να προχωρήσετε. Νιώθω ακριβώς αυτό. Νιώθω ευγνώμων. Νιώθω ευγνωμοσύνη. Μπράβο. Που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Μπράβο. Που κάνω αυτό που αγαπώ. Που μέσα στα χρόνια έχω δημιουργήσει σχέσεις με τους ανθρώπους. Ανθρώπινες σχέσεις ουσιαστικές στη ζωή μου. Και με βοήθησε να δω ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Επίσης, με βοήθησε να λέω όχι πια. Mm-hmm. Κάτι που δεν έλεγα ποτέ σχεδόν στη ζωή μου, ειδικά σε σχέση με τη δουλειά μου, ήμουνα πάντα του ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι άλλο να είσαι καλό παιδί και άλλο να έχεις το σύνδρομο του καλού παιδιού, όπου στην Ελλάδα μεγαλώνουμε έτσι. Δηλαδή, έτσι, είναι ακριβώς. Κακό να λες όχι, πρέπει να λες ναι. Με τον άντρα σου, πόσο καιρό ήσουν μαζί? Με τον άντρα μου... Πόσο καιρό είσαι μαζί? Ναι, ήσουν προγάμου, ήθελα να πω τώρα. Προγάμου ήμουνα 2 χρόνια, 2 και κάτι. Πολύ ωραία. Φρεσκότατο. Φρεσκότατο και ήταν και βέβαια πάρα πολύ ξεκάθαρο από την αρχή. Με τον Θοδωρή
Νιώθω ότι είναι δώρο Θεού πραγματικά ο Θοδωρής. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, καλός, με καθαρή ματιά. Ξέρει τι θέλει. Είναι άντρας παλιάς κοπής, κρατάει το λόγο του. Τι σου έχει φέρει ο Θοδωρής στη ζωή σου, που σε έχει... Πολλά σου έχει κάνει, αλλά αυτό που ήρθε ευθύβολα μέσα σου. Χαρά. Χαρά. Έτσι, χαρά για όλα. Θα ήθελες να κάνεις ένα παιδάκι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα... Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί νιώθω ότι θα είσαι καταπληκτική. Καταπληκτική. Πώς σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Θα είσαι καταπληκτική μητέρα, γιατί το έχεις όλο. Έχεις όλο κυκλώσει και παράλληλα έχεις και αυτή την... αυτή την ανησυχία του ανθρώπου που θέλει τόσα πολλά ακόμα να μάθει. Και απλώς χρειάζεται τις αφορμές. Και το παιδί είναι φοβερή αφορμή γνώσης. Αυτό τώρα που μου λες, είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Το βλέπω δηλαδή που συμβαίνει και στις αδελφές μου και στις φίλες μου που έχουν παιδιά. Και επίσης βλέπω φίλες μου οι οποίες έχουν κάνει παιδί από ένα σημείο και μετά στη ζωή τους. Και σαν να είναι όλο... Χωρίς να σημαίνει ότι αν είσαι πολύ πιο νέος τα πράγματα δεν είναι... Άλλα έχεις, άλλα είχες τότε, άλλα έχεις τώρα. Άλλα... Δεν ξέρω, εγώ νιώθω δηλαδή τώρα ότι είναι ακριβώς η στιγμή αυτή. Μπράβο. Θέλω να έρθει ένα παιδί, γιατί μπορώ να μεταφέρω και να μεταδώσω αυτό που νιώθω. Και με ό,τι φέρει αυτό, νιώθω τόσο δυνατή. Τι σου αρέσει να διαβάζεις? Ό,τι έχει να κάνει με ψυχανάλυση, αυτοβελτίωση, είναι αγαπημένος μου τομέας. Αγαπώ ούτως ή άλλως τα βιβλία πάρα πολύ. Αλλά, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έρθω λίγο πιο κοντά στον εαυτό μου. Ο Ίρβιν Γιάλομ είναι αγαπημένος μου. Βέβαια. Με έχει βοηθήσει μέσω των βιβλίων του να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Ναι. Από τον κήπο του επίκουρου, από τη μάνα και το νόημα της ζωής και γενικότερα. Τον κήπο του επίκουρου το έχεις διαβάσει εκεί κοντά στο θάνατο. Βέβαια. Πολύ. Και είναι τόσο παρακινητικά όλα αυτά. Βεβαίως έχει να κάνει και με τον τρόπο που θα το δεις κι εσύ. Για μένα είναι η καθημερινότητά μου. Όλα αυτά τα βιβλία και ό,τι έχει να κάνει με αυτογνωσία. Κλείνοντας, και αφού σου ευχηθώ πραγματικά να παραμείνεις όσο λαμπερή, σοφή, ανοιχτή και γλυκιά είσαι τώρα και να σου έρθουν ακόμα περισσότερα πράγματα καλά, όλα αυτά που εύχεσαι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Τα επόμενά σου σχέδια είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Βεβαίως. Συνεχίζεται η περιοδία που ξεκίνησα πέρυσι ουσιαστικά με τους μουσικούς μου σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία συζητάω που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Δεν είναι δηλαδή μόνο το τραγούδι. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι που τώρα... Θέατρο θα ήθελες να κάνεις? Έχεις κάνει θέατρο? Δεν έχω κάνει θέατρο. Έχω κάνει κάποια μαθήματα κάποια στιγμή και ήμουν πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή. Ωραία. Πραγματικά. Αποκλείεται. Αλλά... γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε εσείς. Είναι άλλος κόσμος. Ναι. Αλλά θα ήθελα να έρθω κοντά με την τραγουδιστική μου ιδιότητα. Μπράβο. Να κάνεις ένα musical, λοιπόν. Θα σε βλέπω πάρα πολύ. Αλήθεια. Και... Ναι. Και με χαρά, ένα χαρούμενο πράγμα. Χαρούμενο, ένα χαρούμενο, χαρούμενο, χαρά μόνο. Και έτσι, εγώ εύχομαι πραγματικά σε όλο τον κόσμο να είναι κοντά στο όνειρό του, να μην εγκαταλείπει τα όνειρά του. Δεν έχει αυτό όριο. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο κόσμος να το κάνει, ο κάθε άνθρωπος να το κάνει. Είναι ένα στιχάκι της Λίνας Νικολακοπούλου,
που μου έχει χαρίσει τον τελευταίο δίσκο και λέει, λέει αυτό. Λέει ότι στη ζωή μας συχνά κάνουμε όνειρα και μετά στα μισά τα ξεχνάμε. Πάντα η πρίμνη θα βλέπει τα πόνερα, μα η πλώρη θα λέει πάντα πάμε. Αυτό, πάντα πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, αλλά μου έκανες νομίζω τον τέλειο επίλογο. Τον τέλειο επίλογο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.